Σκοτώνει μαρτυρία, υγεία και παιδεία. Γυρίστε τους γιατρούς μας στα νοσοκομεία. Το Νομαρχιακό Τμήμα της Ακαδημίας Υγείας μαζί με τους πρωτοβάθμιους συλλόγους, το Σωματείο Ειδικευμένων Γιατρών του Νομού, το Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Καλαμάτας και το Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Κυπαρισίας, πραγματοποιεί σήμερα παράσταση διαμαρτυρίας στο Νοσοκομείο της Καλαμάτας, έστω και αυτή τη στιγμή, μετά από 2 χρόνια πανδημίας, να καταλάβουν και να αντιληφθούν οι υπεύθυνοι ότι πρέπει να γίνουν μεγάλες τομές στην υγεία. Να γίνουν άμεσα προσλήψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας, να επανέλθουν οι άνθρωποι που είναι σε αναστολή άμεσα πίσω, να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγινά και να δοθεί λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η υγεία. Δεν πάει άλλο. Οι εργαζόμενοι παίρνουν πρωτοβουλίες τέτοιες ώστε να πείσουν και τη διοικητήρια του νοσοκομείου και το Υπουργείο αλλά και την ελληνική κυβέρνηση ώστε άμεσα να ανταποκριθεί στα αιτήματα αυτά που έχουμε θέσει από την πρώτη στιγμή εν ώψη της πανδημίας. Δυστυχώς εδώ σήμερα είμαστε για να καταγγείλουμε πάλι. Καταγγέλνουμε λοιπόν την τραγική υποστελέχωση όλων των ιατρικών τμήματων που έχουν ως συνέπεια την υπερεφημέρευση με τραγικές συνέπειες στην υγεία τόσο των γιατρών όσο και των ασθενών. Την αδυναμία στα περισσότερα τμήματα χορήγησης ρεπό των ιατρών μετά από 24 ώρες εφημερία. Την αδυναμία χορήγησης κανονικών αδειών. Την αδυναμία κάλυψης των τμήματων όταν οι ιατροί ασθενούν όπως συμβαίνει αυτό το τελευταίο διάστημα λόγω της πανδημίας. Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα την επισφαλή εφημέρευση αλλά και την επισφαλή λειτουργία όλων των κλινικών με άμεσο κίνδυνο για την υγεία τόσο των γιατρών όσο και για τη ζωή των ασθενών. Σε κάποια τμήματα δε, όπως τα εργαστήρια μικροβιολογικό-βιοχημικό, είναι καλυμμένες μόλις το 50% των οργανικών θέσεων. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες σε διαγνωστικές εξετάσεις κατά την περίοδο της πανδημίας, κάνει εκρηκτική την κατάσταση στα εργαστήρια. Στο ογκολογικό τμήμα, όπου υπάρχει μια οργανική θέση ογκολόγου, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, καθώς η μία και μοναδική ιατρός ογκολόγος δεν επαρκεί για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες του νομού. Οι καρκινοπαθείς πρέπει να περιμένουν 1 μήνα τουλάχιστον για να δουν τον γιατρό. Οι χημειοθεραπείες καθυστερούν και η πολύτιμη επιβίωση των καρκινοπαθών απειλείται. Σε δημοσίευμα στις 21 Νοεμβρίου αυτού του χρόνου, αναφέρεται ότι έχουν φρακάρει οι χημειοθεραπείες και προτείνεται ως εξαιρετική λύση να ανοίξουν και άλλες αίθουσες. Δυστυχώς, δεν λύνεται έτσι αυτό το πρόβλημα. Η επαρκής παροχή υγείας πρωτίστως επιτυγχάνεται με το επαρκές ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Είναι επιτακτική ανάγκη να έρθουν άλλοι 2 μόνιμοι ογκολόγοι στη μονάδα χημειοθεραπείας. Ακούμε τώρα τελευταία συχνά από τη διοίκηση, το Υπουργείο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μα δεν υπάρχουν γιατροί για να έρθουν στο νοσοκομείο. Και αυτό δεν ευσταθεί. Πρέπει να δημιουργηθούν συγκεκριμένα κίνητρα, όπως να γίνει μαζική και άμεση προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων με μόνιμες θέσεις, με ταχύτατες διαδικασίες. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή θέσεις που εκκρεμούν στην ΥΠΕ εδώ και τα τελευταία 2 και 3 χρόνια. Τη διεκπαιρέωση πρέπει να γίνει διεκπαιρέωση με υπερεπίγουσες διαδικασίες των προκηρύξεων που βρίσκονται σε διαδικασία πρόσληψης. 2 παιδιάτροι μας βρίσκονται σε διαδικασία πρόσληψης από το Φεβρουάριο του 2021. Πρέπει να γίνει αναβάθμιση των μισθών των γιατρών τουλάχιστον στα επίπεδα του 2012, όπως ενέκρινε το Συμβούλιο Επικρατείας το 2018. Και ειδικά οικονομικά και επιστημονικά κίνητρα πρέπει να θεσπιστούν για την περιφέρεια. Καταγγέλουμε σήμερα την απομάκρυνση των υγειονομικών που έχουν τεθεί σε αναστολή λόγω μη εμβολιασμού. Τα κενά που έχουν αφήσει πίσω τους δεν αντικαταστάθηκαν ποτέ, παρόλες τις υποσχέσεις. Μάλιστα τώρα απειλούνται και οι υγειονομικοί που δεν έχουν κάνει και το 3ο εμβόλιο. Απαιτούμε την άμεση επάνωδο όλων των ανεμβολίων των υγειονομικών. Καταγγέλουμε την πρόσφατη μετακίνηση ενός εντατικολόγου στην κλινική COVID, πράγμα που έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την απόλυτη επισφάλεια της λειτουργίας των 2 μονάδων εντατικής θεραπείας του νομού. Η πρόσφατη αυτή απόφαση της διοίκησης τεινάζει κυριολεκτικώς στον αέρα την ασφάλεια των βαρέων πασχόντων του νομού και επί της ουσίας δεν λύνει το πρόβλημα της τραγικής υποστελέχωσης της κλινικής COVID. Τη στιγμή που σε όλη τη χώρα υπάρχουν ασθενείς διασωληνωμένοι σε απλούς αλάμους νοσηλείας, περιμένοντας εν αγωνίως μια θέση σε ΜΕΘ, τη στιγμή που δεν λειτουργούν εκατοντάδες ΜΕΘ γιατί δεν έχουμε εντατικολόγους, τη στιγμή που οι 5 εντατικολόγοι του νοσοκομείου Καλαμάτας αναγκάζονται να υποστηρίξουν από την αρχή της πανδημίας και δεύτερο τμήμα, ΜΕΘ COVID δηλαδή και ΜΕΘ κανονική, και να αυξήσουν τη δύναμη των βαρέων πασχόντων ασθενών τους σε 10 από 6. Ακριβώς αυτή τη στιγμή έρχεται η διοίκηση και μετακινεί τον έναν από τους 4 εναπομείνοντες εντατικολόγους, με αποτέλεσμα να μένουν μόνο 3 εντατικολόγοι για να νοσηλεύσουν τους βαριά νοσούντες αυτή τη στιγμή 10 συμπολίτες μας. Απαιτούμε
την ανάκληση της απόφασης αυτής από τη διοίκηση, την ενίσχυση με επιπλέον εντατικολόγους, τη μόνιμη μετάθεση στο νοσοκομείο μας του εντατικολόγου που έχει έρθει με μετακίνηση. Καταγγέλουμε την τραγική υποστελέχωση της κλινικής COVID. Η υποστελέχωση της κλινικής COVID καλά κρατεί ήδη από την αρχή της λειτουργίας της. Έπειτα και από την τραγική, ακόμα και έπειτα από την τραγική απώλεια του διευθυντή της πριν από 4 μήνες και μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει καμία πρόβλεψη από τη διοίκηση για την ασφαλή και μόνιμη στελέχωση της κλινικής COVID, παρόλες τις συνεχείς καταγγελίες μας. Αντίθετα, μετακινήθηκε μία παθολόγος από την ήδη υποστελεχωμένη δεύτερη παθολογική κλινική, στην κλινική COVID, μειώνοντας επικίνδυνα τον αριθμό των γιατρών της δεύτερης παθολογικής σε μόλις 2. Η υποστελέχωση των ΤΕΠ και του ακτινολογικού τμήματος έχουν ως αποτέλεσμα τη δύσκολη και χρονοβόρα διακίνηση των ασθενών με COVID. Απαιτούμε να προκηρύξει με κατεπίγουσες διαδικασίες μόνιμες θέσεις πνευμονολόγων και λοιμοξιολόγων για να μπορέσει να λειτουργήσει με ασφάλεια το νεοσύστατο αυτό τμήμα. Σήμερα καταγγέλουμε τις ελαστικές σχέσεις εργασίας που συστηματικά υιοθετούνται. Στο νοσοκομείο μας, το 1 τρίτο των γιατρών είναι επικουρικοί, οι οποίοι δεν γνωρίζουν εάν θα ανανεωθεί η σύμβασή τους το Μάρτιο. Εάν δεν ανανεωθούν οι συμβάσεις των επικουρικών μας, απειλείται η ύπαρξη ακόμα και ολόκληρων κλινικών του νομού, όπως η ορθοπαιδική και η μαιευτική. Ενώ δεν έχουν προκηρυχτεί οι 2 κενές οργανικές θέσεις στο νεφρολογικό τμήμα, προσλαμβάνεται ιατρός με σύμβαση ορισμένου χρόνου εργασίας, δηλαδή 2 ή 4 μηνών με μπλοκάκι. Θα πρέπει να καταλάβει ο κάθε πολίτης αυτής της χώρας ότι αυτές οι ελαστικές σχέσεις εργασίας των ιατρών βλάπτουν σοβαρά την υγεία του. Η σωστή ιατρική πράξη ενός τμήματος προϋποθέτει σχέσεις επιστημονικής συνεργασίας που δεν μπορούν να οικοδομηθούν και να στηριχτούν σε γιατρούς νομάδες που έρχονται για 2 με 4 μήνες. Απαιτείται η ύπαρξη μονιμότητας. Απαιτούμε τη μονιμοποίηση όλων των επικουρικών και των συμβασιούχων. Καταγγέλουμε την υπερεφημέρευση των ειδικευμένων γιατρών και την ενασχόλησή τους στο τελευταίο διάστημα με την πανδημία και τον εμβολιασμό, γεγονός που τους στερεί πολύ χρόνο από τον πραγματικό χρόνο της ειδίκευσής τους. Συστηματικά δηλαδή δολοφονούμε το επιστημονικό μέλλον αυτής της χώρας, καθώς οι νέοι γιατροί τελικά οθούνται στο εξωτερικό, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες δουλειάς, καλύτερους μισθούς και καλύτερη ειδίκευση. Καταγγέλνουμε την τακτική που υιοθετείται τα τελευταία 2 χρόνια κατά βάση να μετακινείται υγειονομικό προσωπικό από κλινική σε κλινική και από τμήμα σε τμήμα λόγω της υποστελέχωσης, προκειμένου να πληρωθούν τα κενά των κλινικών με τραγικές συνέπειες στη λειτουργία τους. Καταγγέλνουμε τα τεράστια χωροταξικά προβλήματα που μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια της πανδημίας δεν μπόρεσαν να λυθούν ούτε στο ελάχιστο, παρόλες τις μεγαλόστομες υποσχέσεις της Περιφέρειας και του Υπουργείου για ενίσχυση και επέκταση των νοσοκομείων που είχαν επιλεγεί ως νοσοκομεία αναφοράς. Κάθε φορά που η κλινική COVID αυξάνεται σε αριθμό νοσηλευωμένων, άλλες κλινικές ασφυκτιούν και είναι σαν να κυνηγάμε την ουρά μας, καθώς η συσσόρευση των ασθενών ενέχει μεγαλύτερους κινδύνους για νόσηση από τον κοροναϊό. Και επιπλέον, γιατροί δεν έχουν κλίνες για να ξεκουραστούν μετά από την 24ωρη εφημερία τους, τα ιατρικά γραφεία έχουν συρρυκνωθεί ασφυκτικά, έχει κλείσει η μοναδική οδοντιατρική μονάδα του νοσοκομείου για να δημιουργηθούν χώροι υποδοχής για τους ασθενείς με COVID, η δε τραπεζαρία των γιατρών έχει μετατραπεί σε αποθήκη. Καταγγέλνουμε την επιμονή για την ύπαρξη του εμβολιαστικού κέντρου στους ήδη επιβαρημένους χώρους του νοσοκομείου, με το ήδη επιβαρημένο προσωπικό. Πρέπει να γίνει απεμπλοκή του νοσοκομείου από τον εμβολιασμό. Τέλος, καταγγέλνουμε την πρόσφατη απόφαση της διοίκησης για επιπλέον μείωση των τακτικών χειρουργείων. Από το 2020 και μετά, εν μέσω πανδημίας, 1.082 επεμβάσεις που θα μπορούσαν να έχουν γίνει στον νομό δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Στα 2 αυτά χρόνια επιπλέον δεν πραγματοποιήθηκαν και 343 οφθαλμολογικές επεμβάσεις. Πού έχουν χειρουργηθεί αυτοί οι άνθρωποι, πού πήγανε, τι απογίνανε? Τα συγκεκριμένα νούμερα αποδεικνύουν ότι υπάρχει μια εγκληματική επιλογή. Μια επιλογή να μετατρέψει τα δημόσια νοσοκομεία σε νοσοκομεία μιας νόσου, χωρίς την αντιμετώπιση της λυπής νοσηρότητας του πληθυσμού. Δημιουργείται εσκεμμένα μια μεγάλη δεξαμενή έτοιμης πελατείας για τις ιδιωτικές κλινικές. Και να μην ξεχνάμε ότι αυξάνεται κατά πολύ ο αριθμός των έκτακτων χειρουργείων, καθώς τα τακτικά χειρουργεία καθυστερούν να γίνουν. Καλούμε τα σωματεία και τους φορείς πόλης και τον κάθε πολίτη ξεχωριστά να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να ενισχύσουν τις διεκδικήσεις των μαχόμενων υγειονομικών. Νομίζω καλυφθήκαμε από την πρόεδρο του Σωματείου των Ειδικευμένων Γιατρών, η οποία ανέλησε πλήρως όλα τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζει το νοσοκομείο μας. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Ότι το νοσοκομείο Καλαμάτας είναι το μεγαλύτερο νοσοκομείο της περιφέρειας Πελοποννήσου, που όμως έχει την μεγαλύτερη υποστελέχωση. Και για να σας πείσω περί αυτού,
Θα σας πω ότι από τις 124 θέσεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού που θα έπρεπε να είχε το νοσοκομείο, έχει μόνο 70. Δηλαδή, έχει ένα 56%. Τι λείπουν δηλαδή, 44% έχουμε κενές θέσεις γιατρών. Είναι ένα πολύ σημαντικό νούμερο. Τη στιγμή που έχουμε, όπως είπαμε, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Πελοποννήσου, της περιφέρειας Πελοποννήσου, με τις μεγαλύτερες ανάγκες και δυστυχώς είναι βαθιά υποστελεχωμένο. Επίσης, να τονίσουμε την διαχρονική και πάγια αναγκαιότητα δημιουργίας πνευμονολογικής κλινικής. Και είπαμε ξεκάθαρα ότι χρειάζεται η κλινική COVID να στελεχωθεί άμεσα με συνοπτικές διαδικασίες, με τρεις πνευμονολόγους, έτσι ώστε στη συνέχεια, μόλις με το καλό τελειώσει η πανδημία, να έχουμε πνευμονολογική κλινική στο νοσοκομείο Καλαμάτας. Σας ευχαριστώ. Οι συνάδελφοι του νοσοκομείου, που ξέρουν καλύτερα την κατάσταση, σας εξήγησαν ακριβώς πώς είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό υπάρχει εδώ και 2 χρόνια και διαιωνίζεται. Ήταν μια ευκαιρία στην πανδημία να γίνουν διορισμοί μονίμων γιατρών, ώστε να λυθούν τα προβλήματα που υπάρχουν. Εγώ δεν έχω να σας πω τίποτα περισσότερο, εκτός από αυτό που βλέπετε πίσω στο παντό. Έτσι, μόνιμης θέσης και στελέχωση του ΕΣΥ όπως πρέπει, γιατί οι Μεσσίνοι και γενικώς όλοι οι Έλληνες αξίζουν μια καλύτερη υγεία. Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν μπορεί να είναι μακριά από αυτές τις εξελίξεις. Συμπαρίσταται στους συναδέλφους του νοσοκομείου, όπως συμπαρίσταται από την αρχή της πανδημίας, και τους βοηθάει στον αγώνα που δίνουν και υπερβάλλουν αυτό, προκειμένου με τις λιγοστές δυνάμεις που έχουν ανθρωπίνου δυναμικού να τα καταφέρουν. Κάνουμε τελευταία έκκληση στην πολιτεία να επανδρώσει το σύστημα, να φτιάξει μια πνευμονολογική κλινική, να φτιάξει μια σωστή μονάδα και να έχουν οι Μεσσίνοι πολίτες μια καλύτερη υγεία. Σας ευχαριστώ. Σήμερα συμμετέχει το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου μας στην ημέρα δράσης για την υγεία που διοργάνωσε η ΑΔΔΗ και το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ εδώ στη Μεσσηνία, που έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας βρίσκονται στο κόκκινο με το προσωπικό τους να είναι αποδεκατισμένο. Κάτω από τα όρια της ασφαλούς εφημέρευσης, ειδικά στους γιατρούς μας. Εμείς ως Σωματείο Εργαζομένων και ως ΠΟΕΔΗΝ που εκπροσωπούμε, διεκδικούμε την ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας με επιπλέον γενναία χρηματοδότηση, καμιά κατάργηση οργανικής θέσης στα νοσοκομεία, γιατί υπάρχει σχεδιασμός γι' αυτό, την ενίσχυση με γιατρών, ειδικά παθολόγων, πνευμονολόγων και εντατικολόγου, γιατί από το Σεπτέμβριο του 20 που οριστήκαμε ως νοσοκομείο αναφοράς για τον κορονοϊό στην Πελοπόννησο, δεν έχουμε ενισχυθεί με αυτές τις ειδικότητες. Άμεση επιστροφή όλων των συναδέλφων μας που είναι σε αναστολή, που έχουν τεθεί σε αναστολή, να άμεση επιστροφή τους εδώ και τώρα και ανάκληση των αναστολών τους. Ανανέωση όλων των συμβασιούχων που λήγουν το προσεχές διάστημα οι συμβάσεις τους και μονιμοποίησή τους. Διεκδικούμε τη μονιμοποίησή τους και ζητάμε. Καμιά απόλυση υγειονομικού προσωπικού. Όλοι αυτοί οι συνάδελφοί μας συμβασιούχοι τα 2 χρόνια της πανδημίας έχουν δώσει τον καλύτερό τους σε αυτό, για να υπάρχουν στους ασθενείς και στο μεσσηνιακό λαό οι καλύτερες υπηρεσίες υγείας. Ανάκληση των οδηγιών του ΕΟΠΗ που έβαζε τους υγειονομικούς, τους έθετε σε καραντίνα 5 ημερών και ζητάμε όταν έχουν νοσήσει και ζητάμε να είναι σε καραντίνα 10 ημερών για να μην διασπείρεται ο ιός. Έξω οι εργολάβοι από τα νοσοκομεία. Θέλουμε σταθερές και μόνιμες θέσεις εργασίας. Επίταξη του ιδιωτικού τομέα και βοήθεια στην πανδημία όσο διαρκεί ακόμα. Γεια σας, λέγομαι Στρατικοπούλου Πολυξένη και είμαι η πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου Κυπαρισίας. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι το νοσοκομείο της Κυπαρισίας πρέπει να υφίσταται νοσοκομείο και όχι ως κέντρο υγείας που θέλουν κάποιοι να νομίζουν ότι είμαστε ή επιδιώκουν να το υποβαθμίσουν. Η διοίκηση μετακινεί τους γιατρούς για να καλύψει, αφού είμαστε διασυνδεόμενα νοσοκομεία, για να καλύψει προβλήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο Καλαμάτας, με αποτέλεσμα να έχουμε προβλήματα εμείς. Αυτή τη στιγμή καλύπτουμε ένα πληθυσμό 40 με 50.000 κατοίκους και πέρα από την Τριφυλία καλύπτουμε και μέρος του νομού Ηλίας, που τους θερινούς μήνες
αυτός ο πληθυσμός σχεδόν διπλασιάζεται. Οι προλαλήσαντες συνομιλητές μου είπαν πόσα προβλήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο Καλαμάτας. Φανταστείτε όλος αυτός ο όγκος από την Κυπαρισία να έρχεται στην Καλαμάτα. Πόσα προβλήματα θα είναι ακόμα πιο πολύ. Εκεί οι γιατροί μας δίνουν μεγάλο αγώνα καθημερινά, χωρίς διαγνωστικά μέσα, να κάνουν διαφοροδιαγνώσεις. Δεν διαθέτουν υπέρηχο, δεν διαθέτουν αξονικό, δεν διαθέτουν μαγνήτη, ούτε όλες τις ειδικότητες των γιατρών που χρειάζεται για να εκτιμήσουν και να κάνουν τη διαφοροδιάγνωση. Κάθε μέρα παλεύουμε για το καλύτερο αποτέλεσμα και για την καλύτερη παροχή φροντίδας υγείας. Όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι μετά από μια μεγάλη κρίση μέσα στην πανδημία, αν ζητήσουμε, αν υποβαθμιστεί το νοσοκομείο και όλος αυτός ο κόσμος χρειαστεί να μετακινείται στην Καλαμάτα με ένα πολύ κακό οδικό δίκτυο, με σχεδόν καθόλου συγκοινωνία, τι προβλήματα θα υπάρξουν. Οι γιατροί μας, προπαντός στο χειρουργικό τομέα, όπως είναι η ορθοπαιδική και η χειρουργή, βάζουν χειρουργία και τα έχουν διεκπεραιώσει τέλεια, με αποτέλεσμα να μην έχουν να ζηλέψουν τίποτα από επιστήμονες που υπάρχουν σε τριτοβάθμια, δευτεροβάθμια, ακόμα και σε ιδιωτικά ιδρύματα. Οι γιατροί των παθολογικού τομέα καθημερινά εφημερεύουν χωρίς να πάρουν άδειες, χωρίς να πάρουν ρεπό, καλύπτουν άτυπα εφημερίες από το σπίτι τους γιατί νοσηλεύουν περιστατικά. Εάν υποβαθμιστεί το νοσοκομείο, έχουμε ένα πλήρωμα ασθενοφόρου. Σπάνια έχουμε δύο. Φανταστείτε να συμβεί κάτι και το ασθενοφόρο να είναι εδώ και να πρέπει να γυρίσει για να παραλάβει άλλο περιστατικό για πρώτες βοήθειες στο κέντρο υγείας ή να το διακομίσει εδώ. Τέλος, θα πρέπει να τονίσουμε ότι όσοι γιατροί έχουν βγει σε αναστολή από το νοσοκομείο Κυπαρισίας δεν έχουν αναπληρωθεί οι θέσεις τους. Και θα πρέπει όλοι να συμβάλλουμε, να δοθούν κριτήρια ώστε να οι θέσεις που προχειρήσουν και μένουν άγονες να μπορέσουν να καλυπτούν. Οι θέσεις πριν το 12 ήταν 48, τώρα είναι 28 με 29 που σχεδόν από αυτές είναι οι μισές καλυμμένες. Και θα ήθελα να πω ότι και το νοσοκομείο Κυπαρισίας προσφέρει μεγάλο έργο όσον αφορά την ποιοτική παροχή εργασίας. Ευχαριστούμε. Ονομάζομαι Γεωργία Θεοδωροπούλη, είμαι πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας. Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας μπορεί να είναι ξεχωριστά θεσμικά από τον Ιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η οδοντιατρική ή στοματική υγεία δεν είναι συνυφασμένη με τη γενική υγεία του ανθρωπίνου σώματος. Πολύ σωστά ανέφερε η κυρία Μάλιου προηγουμένως ότι όντως η οδοντιατρική μονάδα δεν λειτουργεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και αν και στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας και γενικώ στην Ελλάδα το 95% των οδοντιάτρων είναι ιδιώτες, αυτό και το 5% είναι ας πούμε στην δημόσια υγεία, αυτό δεν σημαίνει ότι οι οδοντιατρικοί σύλλογοι ως θεσμικοί φορείς δεν πρέπει να ενδιαφερόμαστε για την υγεία των ανθρώπων που θα πρέπει να δίδεται από το ΕΣΥ και από τα κέντρα υγείας. Ίσα-ίσα, μπορεί να είμαστε ιδιώτες, αλλά δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την οικονομική δυνατότητα να πάνε για τη στοματική τους υγεία στους οδοντιάτρους. Θα ήθελα να πω ότι δεν δίνεται έμφαση στη στοματική υγεία και από τον Έλληνα ασθενή, αλλά και από την ελληνική πολιτεία. Από τον Έλληνα ασθενή, τώρα πάει κάτι να γίνει. Έχω να σας... Λες και δεν είναι στο ανθρώπινο σώμα η στοματική υγεία. Γι' αυτό και δυστυχώς και το κράτος δεν έχει πέσει πάνω στη στοματική υγεία. Ένας ογκολογικός ασθενής που περιμένει ένα μήνα εδώ για να μπει στη θεραπεία, πολλές φορές μας παίρνει τηλέφωνο ο ογκολόγος, έτσι ώστε τα προβλήματα που έχει η στοματική υγεία να μπορέσουμε να τα λύσουμε εμείς οι ιδιώτες. Γιατί να μην πάει εδώ στην οδοντιατρική μονάδα. Ένας καρδιολογικός ασθενής, όταν θα πρέπει να κάνει χειρουργείο, πρώτα θα πρέπει να έχει μια πολύ καλή στοματική υγεία. Πάλι πηγαίνει σε οδοντίατρο. Θα δεν τα ξέρει ο κόσμος, τα λέμε, αλλά δεν δίνουν σημασία. Πάλι θα πρέπει να πάει στον οδοντίατρο. Δεν θέλει να πάει σε ιδιώτη. Γιατί να μην πάει εδώ να τα κάνει. Πριν μερικά χρόνια ήρθε ο Οδοντιατρικός Σύλλογος στον τότε διοικητή για να πούμε για την έλλειψη ακτινογραφικού μηχανήματος για να γίνεται σωστά διαφοροδιάγνωση και διάγνωση, ειδικά σε όγκους και σε νόσους του στόματος που είναι πολύ επικίνδυνοι για τη γενική υγεία του ανθρώπου. Μείναμε εκεί και τώρα δεν λειτουργεί η οδοντιατρική μονάδα. Εμείς και κεντρικά επισκεφθήκαμε τον Υπουργό Υγείας τον Πλεύρη και κύριε Υπουργέ, αν μας ακούτε, φανταστείτε, ένας άνθρωπος που είναι ογκολογικός ασθενής, είναι καρδιολογικός ασθενής, δεν έχει οικονομική δυνατότητα. Γιατί να περιμένει ένα μήνα
να πάρει χημειοθεραπεία. Γιατί να μην έχει οδοντιατρική μονάδα, να μην λειτουργεί οδοντιατρική μονάδα του νοσοκομείου. Το κέντρο υγείας Μεσίνης δεν έχει οδοντίατρο. Ο ασθενής, ο οποίος ασθαλεί από τις άλλες μονάδες ή θέλει να κάνει κάποιες οδοντιατρικές θεραπείες εδώ, θα πρέπει δηλαδή να ψάχνει να βρει που έχει κέντρο υγείας οδοντίατρο και να πάει στην Καλαμάτα, που και εκεί είναι λίγοι οδοντίατροι. Απαιτούμε και εμείς την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού όσον αφορά την οδοντιατρική, να ανοίξει η οδοντιατρική μονάδα του νοσοκομείου και να υπάρξει μια εθνική στρατηγική, μια στόχευση όσον αφορά τη στοματική υγεία του Έλληνα ασθενή. Οι ανισότητες έχουν οξυνθεί σε βαθμό που δεν μπορείτε να διανοηθείτε. Όπως έχω μιλήσει με τους οδοντιάτρους εδώ, τα περιστατικά που φτάνουν είναι για χειρουργείο, πηγαίνουν ή σε γραφειοχειρουργό στην Τρίπολη ή στον Οριλά επάνω, με κίνδυνο τη γενική τους υγεία. Πιστέψτε με κίνδυνο τη γενική τους υγεία. Λοιπόν, τουλάχιστον ας ξεκινήσει ένα στρατηγικό σχεδιασμός η πρόληψη στα παιδιά και στους εφήβους, έτσι ώστε να προλάβουμε πολλά πράγματα και να μειωθούν οι ανισότητες όσον αφορά και τη γενική υγεία και τη στοματική υγεία. Ευχαριστώ. Οι καθηγητές των δημόσιων σχολείων της Μεσσηνίας συμπαραστέκονται στον αγώνα των υγειονομικών και στη σκληρή μάχη που δίνουν όχι μόνο απέναντι στον κορονοϊό, αλλά και με τις ανεπάρκειες του δημόσιου συστήματος υγείας. Θεωρούμε ότι η εκπλήρωση των δίκαιων αιτημάτων τους είναι εκ των όνου κάνευ για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, της πανδημίας, δίπλα στα άλλα δίκαια αιτήματα που διατυπώνουν και οι φορείς της εκπαίδευσης, όπως είναι η μείωση του αριθμού των μαθητών στην τάξη και τα πολλαπλά δρομολόγια για τη μεταφορά των μαθητών, ο καθαρισμός στα σχολεία, ώστε να μην γίνουν και τα σχολεία εστίες διασποράς του κορονοϊού. Στον αγώνα αυτό είμαστε μαζί και θα βγούμε νικητές. Σαν Συνδικάτο Οικοδόμων και Ξενοφών Επαγγελμάτων, είμαστε δίπλα και πλάι στο πλευρό των εργαζομένων, νοσηλευτών, νοσοκομιακών γιατρών που παλεύουν να μας κρατήσουν στη ζωή και να μας έχουν σωστά στη υγεία και είμαστε αντιμέτωποι και απέναντι σε όλη αυτή την κυβερνητική πολιτική, σε όλες αυτές τις κυβερνήσεις που χρόνια τώρα έχουν ρημάξει τα νοσοκομεία και πέρα από αυτό, σαν οικοδόμοι στον κλάδο μας, πρέπει να προστατεύσουν και τα κτηριακά προβλήματα που αρχίζουν και πέφτουν στα κεφάλια μας, στα σχολεία, στα παιδιά μας, στους γιατρούς μας, στους ασθενείς μας, ολόκληρα νοσοκομεία. Είμαστε μαζί τους. Βρίσκομαι εδώ ως εκπρόσωπος της πρωτοβουλίας προοδευτικών πολιτών Καλαμάτας να πούμε ότι η υποβάθμιση της δημόσιας υγείας έχει φτάσει σε σημείο που δεν πάει άλλο. Οι περικοπές στον προϋπολογισμό για την υγεία είναι απίστευτες και θα πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι αν δεν υπάρχει δημόσια φροντίδα, περίθαλψη, νοσηλεία, δεν μπορεί να υπάρξει υγεία στην χώρα μας. Στηρίζουμε τον αγώνα των υγειονομικών και απαιτούμε και εμείς την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε και εμείς εδώ προφανώς για να στηρίξουμε τα προφανή αιτήματα των συλλόγων των εργαζομένων των νοσοκομείων. Είναι αστείο το 2022 να μιλάνε η κουβέντα να γίνεται αν χρειαζόμαστε γιατρούς ή όχι. Θα είμαστε μαζί τους και δίπλα τους, γιατί προφανώς τους χρειαζόμαστε και χρειαζόμαστε υγεία που να καλύπτει τις ανάγκες του λαού σήμερα. Ευχαριστώ. Υγεία και παιδεία, μυρίστε τους γιατρούς μας.